Να δούμε την επίσημη άποψη της κυβέρνησης. Να καλωσορίσω στον Α98,9 και στην ΓΙΑΦΚΑ τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Σίμω Κερδίκογλου. Καλή σας μέρα, καλή χρονιά και περαστικά και όλες, γιατί είχατε μια περιπέτεια με την υγεία σας, από ό,τι γνωρίζω. Ευχαριστώ, καλή χρονιά. Να πάμε καλύτερα από πέρσι. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε Κερδίκογλου, σχετικά με την τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών τα ξημερώματα σε οικίες δημοσιογράφων. Τι μήνυμα είναι αυτό? Νομίζω ότι έκανα και μια σχετική δήλωση. Είχαμε εισβολές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σήμερα, στις πρώτες πρωινές ώρες, είχαμε επιθέσεις με καζάκια, βομβιστικές επιθέσεις σε σπίτια δημοσιογράφων. Είναι μια ανοιχτή προσπάθεια τρομοκράτησης στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, που είναι ένας ζωτικότατος χώρος για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Και θέλω να προσθέσω, γιατί κάλεσα επιτέλους, πρέπει να καταλάβουμε ότι από τις δηλώσεις βουλευτών που θεωρούν οικιακά σκεύη καλωστάρια τις αντιασφυξιογόνες μάσκες και τις βόμβες Μολότοφ, μέχρι τις τέτοιες πράξεις η απόσταση είναι πολύ μικρή. Λέτε ότι μια έμεση αναφορά ενδεχομένως να υποκινεί και τέτοιου είδους ενέργειες αυθόρμητες ή μεθοδευμένες? Σας λέω, γι' αυτό και δεν τους χαρακτηρίζω χαϊδεμένους κουκουλοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συμπεριφορά του τους χαϊδεύει. Όταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν και ακάσκευοι τα νοστάρια και τα ρόπαλα, και όταν εκβιάζουν την βία, την δίθεν επαναστατική βία, από εκεί μέχρι να φτάσουμε σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες, η απόσταση δυστυχώς είναι πολύ μικρή. Και παρότι προκάλεσα το ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσει επιτέλους, στην ανακοίνωση του αναφέρεται μόνο στις επιθέσεις στα σπίτια δημοσιογράφων, δεν λέει κουβέντα για τις εισβολές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεν λέει κουβέντα για τις εισβολές σε πολιτικά γραφεία. Πριν από λίγο, κύριε Κερδίκογλου, πριν από λίγα λεπτά, στον αέρα του Α98,9 και εδώ στην ΓΙΑΦΚΑ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, είπε ότι στην ουσία έχει πιεστεί αρκετά η κυβέρνηση από τη δημοσκοπική άνοδο της Χρυσής Αυγής και με μπροστάρι τον Υπουργό Δένδια προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα καθεστώς δήθεν, αν θέλετε, τρόμου, φόβου, απάλληψη φόβου και τρόμου, με κατασταλτικά μέτρα, με δυναμική αστυνομική, με τις διοκτικές αρχές να είναι στο κατόφλι και στην εικόνα του πολίτη καθημερινά, προκειμένου να φοβήσει περισσότερο τον πολίτη ή να εκμεταλλευτεί το φοβισμένο, τρομοκρατημένο από τα ποσοστά εγκληματικότητας πολίτη και έτσι να κερδίσει δημοσκοπικά πόντους. Καλά, τώρα δεν αξίζει ούτε καν να σχολιάσω την ερμηνεία. Έτσι, εγώ θέλω να σου πω ένα πράγμα. Η κυβέρνηση εφαρμόζει τον νόμο με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν ξεχωρίζουμε καλή και κακή πολιτική βία, όπως κάνουν ορισμένοι. Για μας η βία των άκρων και των δύο άκρων είναι εξίσου απαράδεκτη. Και είμαστε, και πιστεύω ότι είναι προς τιμήν του Δένδια, που δέχεται επιθέσεις και από την Χρυσή Αυγή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε εκπρόσωπε, τι ενοχλεί τον κυβερνητικό συνασπισμό, τι ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία, όταν ένας βουλευτής, ο οποίος λέει ότι τηρώ τους νόμους του συντάγματος και με ενδιαφέρει το μέλλον της χώρας μου, ταυτόχρονα δηλώνει ως άποψη ότι ανήκει, αυτό προσδιορίζεται, στον αναρχικό ελευθεριακό χώρο. Πόσο βαθιά σας ενοχλεί? Σας ενοχλεί όντως ή επικοινωνιακά είναι μια ευκαιρία για να χτυπήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, αυτό που δείχνει είναι μια προφανέστατη τρικυμία εν κρανίο. Γιατί δεν υπάρχει συνοχή στα λόγια και στις εξηγήσεις του συγκεκριμένου βουλευτή. Αλλά αυτό είναι περισσότερο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσει τι είναι. Ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, ένα δημοκρατικό κόμμα, τι είναι? Διαβάζω ένα κείμενό σας προεκλογικό που τιτλοφορείται ότι οι Έλληνες πρέπει να εκφραστούν, αλλιώς θα εκραγούν. Το διάβασα με προσοχή. Έχει σαφείς αναφορές, ενδιαφέρουσες. Κάποιος πολίτης που το έχει διαβάσει το κείμενό σας θεωρεί ότι όταν θα μπει στη Βίλα Αμαλία και θα κάνει εκεί μια πολιτιστική δραστηριότητα, έτσι
εκδηλώνεται. Έτσι εκφράζεται. Για να μην εκραγεί. Γιατί να μην το κάνει στη Βίλα Αμαλία. Κατοπατώντας ξένη περιουσία. Σεβόμαστε ή δεν σεβόμαστε την περιουσία στην κοινωνία μας. Θα πει ότι είναι δημόσιος εγκαταλελειμμένος χώρος και έτσι δίνει ζωή σε ένα κτίριο το οποίο έχει εγκαταλειφθεί και θα μπορούσε να γίνει στέκη και χρηστών. Και γιατί να μπει αυτός και να μην μπει κάποιος άλλος. Ποιος θα δίνει το δικαίωμα να οικειοποιηθεί αυτό στον δημόσιο χώρο. Γιατί είναι πιο μάγκας. Και δεν σημαίνει πολιτιστικές δραστηριότητες είναι η προετοιμασία βομβών Μολότοφ. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Έχετε αναφορές από την αστυνομία, από τις επίσημες αρχές για τέτοιους είδους. Τα ευρήματα, όταν βρίσκεις μέσα εκατοντάδες μπουκάλια και έφλεκτα υλικά, γιατί είναι αυτά για να κάνεις καφέδες. Συνεχίζω. Είστε ευχαριστημένος από την δημοσκοπική άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν στεκόμαστε σε δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, όπως έχω επανειλημμένα πει, είναι μια αποτύπωση μια συγκεκριμένη φάσης της πολιτικής κίνησης και της πορείας μιας κοινωνίας. Είναι θετικό ότι υπάρχει αυξημένη κατανόηση, δηλαδή οι ποιοτικοί δείκτες μας ενδιαφέρουν περισσότερο, υπάρχει αυξημένη κατανόηση για την προσπάθεια της κυβέρνησης να βρει τη δικαιότερη δυνατή λύση, να βρει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να βγει η κοινωνία μας από αυτήν την πολύ δύσκολη φάση, από αυτήν την πολύ μεγάλη κρίση. Αλλά ακόμα είμαστε στην αρχή μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας. Και σας ερωτώ, αν θεωρήσουμε ότι η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία μιας στιγμής, μήπως αυτή η φωτογραφία της στιγμής έχει να κάνει με την δυναμική της αστυνομικής παρουσίας που έχει κατακλείσει τα κανάλια, κυρίως όλη την πρωινή ζώνη αλλά και στα δελτία ειδήσεων, και τον φοβισμένο πολίτη τον κάνει να εμπιστεύεται περισσότερο αυτή τη στιγμή φωτογραφικά την κυβέρνηση που βάζει στην άκρη τους αναρχικούς, που βάζει στην άκρη τους αντιεξουσιαστές ή τους μετανάστες. Μήπως είναι ένα κέρδος στιγμής. Μήπως εκεί στηρίζεστε και δεν είναι βαθιά εμπιστοσύνη στον κυβερνητικό συναστημό. Η αστυνομία δεν επεμβαίνει ποτέ υπόκειτα. Επεμβαίνει εκεί που παραβιάζεται ο νόμος. Μέχρι πού θα φτάσετε, κύριε Κερδικόγλου? Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νόμου. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να παρανομείς. Σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται πια να δεχόμαστε την κάθε παρανομία, την κάθε καταπάτηση. Μιλάτε για μηδενική ανοχή σε όποια ενέργεια? Σε όποια ενέργεια παραβιάζει τον νόμο, βλάπτει το δημόσιο συμφέρον, φύγει τους πολίτες, θα υπάρχει μηδενική ανοχή. Την Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντήσει τον κύριο Σόιμπλε. Αυτό το ραντεβού σας ανησυχεί? Το περιμένατε? Το γνωρίζατε? Πιθανόν και να το γνωρίζατε. Εσείς έχετε ένα προβάδισμα στη σχέση με τον κύριο Σόιμπλε ως κυβέρνηση. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που θα απασχολεί. Θα είναι καλό να διευρύνει τους ορίζοντες ο κύριος Τσίπρας. Θα είναι καλό να μάθει 5 πράγματα παραπάνω. Ίσως καταλήξει σε πιο ρεαλιστικές τοποθετήσεις και καταλάβει καλύτερα το τι συμβαίνει. Μήπως η πλευρά της Γερμανίας βλέπει κάτι στη δυναμική ΣΥΡΙΖΑ και στη δυναμική του πολιτικού Αλέξη Τσίπρα? Μήπως μπορεί ή θα πρέπει να σας φοβίζει αυτό? Καθόλου. Σας είπα, κύριε Χαριτάκο, η κυβέρνηση έχει μια συγκεκριμένη δύσκολη δουλειά και κάνουμε τα πάντα για να την κάνουμε σωστά. Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα γιατί μπαίνω σε μια σύσκεψη. Εντάξει, να σας ευχηθώ καλή χρονιά και περαστικά και ο Άγιος Νεκτάριος βοήθειά μας, που δεν είναι ο κύριος Βενιζέλος.